Λοιπόν, καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε στην παρέα εδώ του Μέσα Σόλα, στον πιο ερωτικό σταθμό της πόλης μας, τον Love Radio 88.2, την εξαιρετική και μαγευτική βεβαίως ερμηνεύτρια Μελίνα Σλανίδου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός με εσάς συγκεκριμένα, γιατί είμαι μεγάλος θαυμαστής σας εδώ και χρόνια. Από τότε που ξεκίνησε το 2001, μερικά χρόνια πίσω πάμε τώρα, που έγινε το πρώτο, έτσι ουσιαστικά η πρώτη εμφάνισή σας στα τραγουδιστικά κομμάτια, με την εξαιρετική ερμηνεία και επανεκτέλεση του «Τι σου κάνα και πίνεις», και ξεκίνησε να παραμιλάει όλη η Ελλάδα. Ναι, τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, το αγαπημένο Μίμη Πλέσσα, και του Λευτέρη Παπα, ξέρω ότι τα καλοκαίρι περνάει στη Μυτιλίνη. Πολύ πιστική. Έτσι με γνωρίσατε και έτσι σας γνώρισα κι εγώ, έτσι ήρθα κι εγώ πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Βεβαίως. Αυτή ήταν η αρχή στο παραμύθι μου. Βεβαίως, βεβαίως, και ήταν εξαιρετικό ξεκίνημα θα έλεγα. Καταρχήν έρχεστε μεθαύριο κοντά μας για την επικείμενη συναυλία της 16ης Αυγούστου στο Κάστρο Μυτιλίνης, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε ξανάρθει στο νησί μας άλλη φορά. Έχω ξανάρθει, ναι. Και μάλιστα έχω παίξει και στο Κάστρο, έχω παίξει ακόμα μια φορά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Α, πάρα πολύ όμορφα. Το έχω σαν μνήμη και έχω έρθει και πιο παλιά, πολύ παλιότερα, με την παρέα απέναντι. Με τους απέναντι, βέβαια. Πριν γίνουν γνωστοί απέναντι, βέβαια, στο ευρύ κοινό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και το ξέρω το νησί, αλλά δεν το ξέρω καλά. Έχω ωραίες αναμνήσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έρθω τώρα με τη δική μου την ομάδα. Βεβαίως. Για να σας πούμε και να σας δείξουμε τι κάνουμε εμείς, η δική μου η παρέα. Είναι μια ομάδα που έχω φτιάξει. Είναι ο Ανδρέας ο Καραντίνης στο μπουζούκι, ο Μανώλης Σαββολιδάκης στην κιθάρα και ο Ανδρέας ο Σίκης στα κουστά. Έχουμε την Αγγελίνα Ιφαντή που πάντα φτιάχνει τον ήχο για μας, και η Γιώτα Πιβανίδου που είναι το γραφείο μας, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, που οργανώνει τα πάντα. Εξαιρετική ομάδα. Αφορά την δική μας ομάδα. Εξαιρετική ομάδα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ομάδα έχουμε φτιάξει ένα πυρήνα, έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Έχουμε παίξει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, έχουμε παίξει στην Αμερική, στο Λονδίνο, έχουμε βγει και έξω από τα όρια μας, από την χώρα μας. Και θα τα ακούσετε και πιστεύω ότι θα σας αρέσει αυτό που κάνουμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, η μουσική είναι ξεχωριστή και πολύ, πολύ δυνατοί καλλιτέχνες, και οι τρεις άνθρωποι ακούγονται σαν 13. Η παράσταση έχει τραγούδια του δικού μου ρεπερτορίου, του προσωπικού ρεπερτορίου μου, και μέσα σε όλο αυτό κάνω ένα ταξίδι και μια αναδρομή σε τραγούδια που αγαπάμε και αγαπάμε όλοι μαζί και τραγουδάμε όλοι παρέα. Είναι συμμετοχική παράσταση. Ναι, έτσι την έχω στο κεφάλι μου, έτσι γίνεται. Είτε ξέρουν τη γλώσσα οι άνθρωποι, είτε δεν την ξέρουν. Και στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, θυμάμαι ότι υπήρχε αυτό το interactive, το τραγουδάμε όλοι μαζί και περνάμε υπέροχα. Βεβαίως, να πω την αλήθεια ότι πριν από λίγο καιρό σας είχα παρακολουθήσει σε μια συναυλία που είχατε δώσει και στο προάβλιο της ΕΡΤ για την ελληνική στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, ναι, και βέβαια. Είχα δει την ομάδα σας είχαμε ακούσει και ήταν εξαιρετικότατη. Οπότε... υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος στην ΕΡΤ, δεν μπορούσε να έρθει ο Σίκης. Το θυμάμαι, γιατί ήταν μόνο ο κύριος Καραντίνης και ο κύριος Ανδρουλιδάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βέβαια, Πανόλη και με τον Αυγουλιδάκη και τον Καραντίνη έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις, ναι. Και πραγματικά έχουμε πιάσει ουρανό με τα παίξηματά μας, είμαστε πολύ δεμένοι, ομάδα, πάρα πολύ δεμένοι, και ξέρετε αυτό πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μπορείς να πετύχεις το στόχο σου. Σήμερα. Και έχω πάντα ένα στόχο, να φτάνουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η μουσική αυτό χαρίζει σε όλους μας, να πιάσουμε τον ουρανό μας, ας πούμε, και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας, από την καθημερινότητά μας, από όλα που μας ταλαιπωρούν, και να ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική. Αυτό λοιπόν πάρα πολλές φορές το έχουμε βιώσει και νιώθουμε και εμείς μια χαρά υπέρτατη και μια ικανοποίηση και μια λύτρωση. Έτσι λοιπόν καλούμε τον κόσμο κάθε φορά να συντονιστεί με αυτό το συνέστημα και πραγματικά να πάρει ό,τι του δίνουμε.
Είμαι και δόξα τω Θεώ, αυτό συμβαίνει και έχω να θυμάμαι πολύ όμορφες βραδιές. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θα καταφέρετε από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της συναυλίας σας, γιατί έχετε πραγματικά εξαιρετικούς μουσικούς από πίσω σας και η παράσταση θα είναι μαγευτική και σε ένα μαγευτικό μέρος όπως είναι και το κάστρο της Μητυλίνης. Αυτό ήθελα να, εκεί ήθελα να πάω τώρα. Ναι. Ότι σίγουρα ο χώρος που εξελίσσεται η παράσταση είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το γεγονός ότι θα είμαστε στο κάστρο της Μητυλίνης, που έχει μια ιστορία από μόνος του, είναι πλέον μας ξεπερνάει ο τόπος. Αυτό λοιπόν μας δίνει και εμάς την πρόκληση να μπορέσουμε να συντονιστούμε με μνήμες που θα έχει το κάστρο. Σίγουρα. Και με ενέργειες πολλών χρόνων, αρχαιοτάτων. Έτσι. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θα μας βοηθήσει και βοηθάει πάντα και ο χώρος, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, νομίζω ότι είναι και οι χώροι που παίζουμε και λέμε τα τραγούδια μας. Σίγουρα, σίγουρα. Παίζει μεγάλο ρόλο. Να μιλήσουμε λίγο για τα δύο τελευταία σας τραγουδιά, τα δύο σίγγλ σας. Ναι. Συγκεκριμένα για το Καλοκαίρι Αγκαλιά μου, που έτσι έσκασε και σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, έτσι καλοκαίρι, όπως αναφέρει και το Βεβαίως, τραγούδι. Γιώργος Παπαδόπουλος και Κυριάκος Ντούμος, η δημιουργία αυτού του τραγουδιού είναι πολύ όμορφο. Εγώ για μένα είναι πολύ χαρούμενο, πολύ ευχάριστο τραγούδι και καλοκαιρινό. Και να σας πω κάτι, μου έλειπε κάτι τέτοιο από το ρεπερτόριό μου. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω μόνο λύπες να θυμάμαι από τη ζωή μου ή να περιγράφω και πίκρες και απογοητεύσεις και τα λοιπά. Είμαι καταφυσιόδοξος άνθρωπος και κάνω και αγώνα να είμαι θετική και να... Οπότε μου χρειαζόταν και κάτι τέτοιο για να εκφράσω και ένα άλλο κομμάτι αυτού μου που είναι πολύ συνδεδεμένο με μένα. Το τραγούδι αυτό μου έδωσε αυτή τη χαρά. Ο κόσμος τα αγάπησε, τα αγκάλιασε, τα τραγουδάνε και το έχουν και έτσι χαιρόμαστε εμείς που έχουμε τέτοια αγκαλιά, ότι τα αγκάλιασε ο κόσμος. Σίγουρα, το ίδιο δίδυμο, να πούμε έτσι, συνθετικά και στοιχουργικά ήταν και στην προηγούμενη σας δουλειά, στο Δεν Έχω Διεύθυνση, έτσι. Ναι, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι ένας νέος δημιουργός και ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, γράφει πολύ ωραία τραγούδια, τραγουδάει ο ίδιος, τον ξέρετε. Μου έγραψε λοιπόν αρκετά τραγούδια από την επόμενη μου δουλειά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι μαζί του, γιατί έλεγα λοιπόν ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι ένας νέος συνθέτης, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια που αγαπημένα και μάλιστα μαζί με τον Κυριάκο Ντούμο τα έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει τραγούδια που εγώ είχα ξεχωρίσει ακούγοντάς τα από τη δική του τη δισκογραφία. Οπότε ο Κυριάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φέρει και έχει λύσει στη γλώσσα του σήμερα με έναν δικό του τρόπο πολύ, και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε κάνει πολύ όμορφα τραγούδια πραγματικά, τα οποία πιστεύω το φθινόπωρο θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε, αφού θα βγει και θα κυκλοφορήσει καινούργια μας δουλειά. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε κάποιο άλλο τραγούδι που θα περιμένουμε μέχρι να βγει η ολοκληρωμένη δουλειά το φθινόπωρο? Ορίστε. Κάποιο άλλο που αναμένετε δηλαδή να βγάλετε πριν βγει η ολοκληρωμένη σας δουλειά, αυτό εννοώ, πριν βγει το CD σας? Θα βγει το Σεπτέμβριο ένα τραγούδι, ναι. Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά. Α, είναι, είπαμε, η τεχνολογία, τι να κάνω. Ναι, ναι. Το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει ακόμα ένα τραγούδι, πάλι του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Γιώργου του Κυριάκου Ντούμου, ναι. Και του Κυριάκου και του Γιώργου του Παπαδόπουλου. Πολλές φορές το κάνω αυτό το σαρδάμ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πιστεύω δεν παρεξηγούν τόσα έτσι, τόσες... Όχι, γελάμε και πάρα πολύ με τον Γιώργο και με τον Κυριάκο όταν το λέμε, γιατί υπάρχει ο γνωστός Κυριάκος Παπαδόπουλος που τον ξέρουμε όλοι, ο υπέροχος αυτός συνθέτης. Βεβαίως. Ο συνθέτης από το δύο ονομάτων βγαίνει, προκύπτει σε ένα υπαρκτό πρόσωπο στη δισκογραφία, γι' αυτό γελάμε. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτά λοιπόν, καινούργια δουλειά, πιστεύω Οκτώβρη-Νοέμβρη να κυκλοφορήσει. Ακόμα φτιάχνουμε και διορθώνουμε πράγματα. Παράλληλα εγώ κάνω τις παραστάσεις μου σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως.
χαίρομαι πάρα πολύ που θα έρθω στη Μυτιλίνη, γιατί για μένα είναι ξεχωριστή, όπως και κάθε πέρος που πηγαίνω είναι ξεχωριστό, και έτσι νιώθω σαν άνθρωπος και σαν θεωρώ ότι έτσι είναι. Κάθε τόπος είναι ξεχωριστός, με τους ξεχωριστούς και μοναδικούς ανθρώπους του, και για μένα και για την ομάδα μου είναι χαρά και τιμή να μας προσκαλούν και να πηγαίνουμε και να λέμε τα τραγούδια μας. Θα έρθουμε λοιπόν με μια αγκαλιά τραγούδια, και ευχόμαστε να έρθετε όλοι και εσείς να μαζευτούμε όλοι και να κάνουμε μια υπέροχη βραδιά, μαγική, και να περάσουμε μαγικά. Όπως είναι και το κάστρο της Μυτιλίνης. Βεβαίως, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά το λεσβιακό κοινό και χρόνια τώρα σε συναυλίες και σε μουσικές παραστάσεις τέτοιου είδους βεληνικούς έτσι καλλιτεχνών σαν εσάς τους έχω δει και έχω ζήσει μαζί τους, αν και δεν είμαι εγώ Μυτιλινιός, πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν εξαιρετικά και θα γίνει πραγματικά μια πολύ μαγευτική παράσταση. Θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Λόγω του ότι βρισκόμαστε έτσι στο έτος 2013, την κρίση που περνάμε κτλ. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε πολύ. Είναι η γνωστή ερώτηση που μου κάνουν από την Κρήτη μέχρι τη Νέα Υόρκη και μέχρι το... Έτσι. Ναι, για την κρίση θα μου πείτε. Ναι, ποιο είναι το μήνυμα εσείς που περνάτε, έτσι το αισιόδοξο το μήνυμα μέσα στην κρίση, μέσα σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν τελικότερα. Βεβαίως. Το μήνυμα που περνάω εγώ και με τα τραγούδια μου και με τη στάση μου γενικότερα, γιατί ξέρετε τι, δεν είναι μόνο να περνάμε μήνυμα, είναι να το περνάμε με τις πράξεις μας, με την αλήθεια μας και με την πραγματικότητά μας. Αν άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, τότε κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα. Εγώ λοιπόν μαζί με την ομάδα μου έχουμε φτιάξει έτσι τα πράγματα, έτσι ώστε δεν ζητάμε υπέρογκα ποσά, ζητάμε να έρθουμε κοντά σας για να τραγουδήσουμε. Όλοι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ο κάθε ένας από τη δική του πλευρά να μπορέσει να ρίξει αυτό που νομίζαμε όλοι το υλικό, ο υλικός κόσμος. Να προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά στην πραγματικότητά μας, στην αλήθεια μας, και να κάνουμε τα πάντα να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε ήδη φτάσει σε αυτή, έχουμε περάσει πλέον την περίοδο που τα πράγματα ήταν ο καθένας, ας πούμε, τραβούσε την πορεία του και με το κεφάλι ψηλά. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει ανάγκη και ευθύνη στον καθένα να έρθει πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η ομόνοια που λέμε, έτσι, η αλληλεγγύη. Να βοηθάμε να υπάρχει αλληλεγγύη, καταλάβατε. Αυτό, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα, ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με τους συνανθρώπους μας. Έτσι. Λοιπόν, τι πιο όμορφο μήνυμα από αυτό, κρατάμε για τελευταία κουβέντα από την μοναδική, θα ξαναπώ άλλη μια φορά και ας γίνω υπερβολικός, Μελίνα Ασλανίδου. Αναμένουμε τη συναυλία την Παρασκευή στις 16 του μήνα, 9.30 ώρα το βράδυ, έτσι. Να πούμε γενική... Μία μέρα μετά τη γιορτή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να πούμε τώρα εκ των προτέρων χρόνια πολλά και. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα από κοντά στην παράσταση, ελπίζω. Τα υπόλοιπα από κοντά στο κάστρο. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας και τιμή μας που σας φιλοξενήσαμε σήμερα. Και δική μου. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, εν ώψη και του νέου CD της νέας σας δουλειάς. Φυσικά, με πολύ χαρά. Με ωραία. Πολύ χαρά να ακούσουμε μαζί τα τραγούδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή εγώ, την τιμή. Και εγώ την αγάπη μου. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.